Ο Δήμος Δράμας εξέφρασε εξ αρχής τη συμπαράστασή του προς τους εργαζόμενους και στάθηκε στο πλευρό τους, ενώ παράλληλα μετά το χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκε το θέμα, έστειλε και επιστολή διαμαρτυρίας στα αρμόδια Υπουργεία, επισημένοντας πως πρόκειται για ένα μέτρο σκληρό και άδικο. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε από τον εκπρόσωπο του Δήμου, η νέα εγκύκλιος που στάλθηκε σήμερα το πρωί και φαίνεται να εξαιρεί τον Δήμο της Δράμας και όχι μόνον, αναδεικνύει την προχειρότητα του σχεδιασμού, του οποίου η εφαρμογή δυναμίτιζε την λειτουργία του και θα προκαλούσε ακόμη μεγάλα προβλήματα στους εργαζόμενους. Χθες έγινε Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε πρωί ημερησίας διάταξης είναι το θέμα το σοβαρό το οποίο έχει προκύψει αναφορικά με τη διαφαινόμενη διαθεσιμότητα σε εισαγωγικά, ουσιαστικά απόλυση όλοι το καταλαβαίνουμε, 24 υπαλλήλων διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι είναι στον Δήμο της Δράμας και είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου. Δεν κρινοσκόπημα να αναφέρω τίποτα από τα χθεσινά σοβαρά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σοβαρό το οποίο υπάρχει. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος παραλογισμός. Ζούμε σε εποχές τέτοιες που οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται δεν έχουν καμία μα καμία λογική. Ενώ στην αρχή, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο το οποίο υπήρχε στο μεσοπρόθεσμο, έλεγε ότι όσοι δήμοι έχουν υπαλλήλους αορίστου χρόνου που είναι πάνω από 10 και σε περίπτωση που είναι κάτω από το 25% του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που έχει ένας Δήμος, τότε όλοι αυτοί τίθονται σε διαθεσιμότητα. Ο Δήμος μας δεν ήταν σε αυτό το μέτρο το οποίο είχε βγει, δεδομένου ότι έχει 24 υπαλλήλους διοικητικού προσωπικού αορίστου χρόνου στο σύνολο των 92 υπαλλήλων διοικητικού του Δήμου. Τελευταία στιγμή, στην ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, μπήκε και ένα ακόμα άρθρο το οποίο έλεγε ότι και δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος ο αριθμός του 10% των υπαλλήλων αυτών στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Δήμος της Δράμας έχει δηλωμένους 309 υπαλλήλους, 24 αυτοί υπάλληλοι ήταν κάτω από το 10%, συνεπώς και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι υπάγονταν στον νόμο. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζεται ένας νόμος ο οποίος είναι οριζόντιος, χωρίς να εξετάζεται η δυνατότητα κάθε Δήμου, χωρίς να εξετάζεται το πόσοι τελικά είναι οι υπάλληλοι τους οποίους έχει ένας Δήμος, γιατί σαφώς και υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν πλεονάζον προσωπικό. Ο Δήμος της Δράμας λοιπόν μπήκε σε μια διαδικασία πριν ένα μήνα, καθώς οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να μεταταχθούν από ΥΕ εργατών σε διοικητικούς και κάλυψαν νευραλγικά πόστα τα οποία υπήρχε άμεση ανάγκη, τα οποία είναι κυρίως στις διοικητικές υπηρεσίες, όπως είπα, δηλαδή ληξιαρχείο, δημοτολόγιο, πρωτόκολλο, κοινωνικές υπηρεσίες, γραφείο παιδείας κτλ. Αυτό σημαίνει ότι με τη διαθεσιμότητα αυτών των υπαλλήλων, αυτές οι υπηρεσίες στην κυριολεξία απογυμνώνονται. Και ενώ λοιπόν έχουμε έναν Καλλικράτη ο οποίος μας έδωσε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες και από 1η-1η-2013 μεταφέρονται σωρία νέων αρμοδιοτήτων, έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση χωρίς να εξετάζει τίποτα από τα ποιοτικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν, χωρίς να εξετάζει το γεγονός ότι ο Δήμος Δράμας μέσα σε 1,5 χρόνο έχει φύγει περίπου το 20% των υπαλλήλων του, χωρίς να εξετάζει αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και πώς μπορεί να βγει αυτό το έργο, και ξαφνικά παίρνει ένα τέτοιο μέτρο. Το πλέον παράλογο είναι ότι ενώ ο νόμος έτσι όπως ψηφίστηκε με αυτές τις προϋποθέσεις τις δύο, οι οποίες λειτουργούσαν σύμφωνα με τον νόμο διαζευτικά, δηλαδή είτε η μία περίπτωση να ίσχυε είτε η άλλη, ξαφνικά έρχεται τώρα πριν 20 λεπτά μία εγκύκλωση του Υπουργείου, τώρα η ώρα που μιλάμε είναι 11 παρά 10 και ό,τι ενημέρωση υπάρχει είναι μέχρι αυτή τη στιγμή, η οποία λέει ότι δεν λειτουργεί διαζευτικά, λειτουργεί σορευτικά. Οι προϋποθέσεις λοιπόν οι οποίες υπήρχαν είναι ότι θα πρέπει να είναι πάνω από 10, ναι σε εμάς είναι πάνω από 10, ότι θα πρέπει να είναι κάτω του 10% που σε εμάς είναι ναι όντως κάτω του 10% και ότι θα πρέπει να είναι του 25% των διοικητικών υπαλλήλων, που σε εμάς δεν είναι. Άρα συνεπώς εφόσον λειτουργεί σορευτικά δεν υπαγόμαστε σε αυτήν την διάταξη και σε αυτόν τον νόμο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό έτσι ισχύει, να μπορέσουν όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου να νιώσουν μια σιγουριά. Είναι πολύ βάρβαρο ξαφνικά έναν δημόσιο υπάλληλο που πραγματικά προσφέρει και υπάρχει όντως ανάγκη που έχει ο Δήμος, που κατ' επέκταση, αν θέλετε, εξυπηρετεί και όλη τη δραμηνή κοινωνία, γιατί η απογύμνωση των υπηρεσιών θα έχει άμεση επίπτωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι λοιπόν πολύ βάρβαρο αυτό. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι όντως θα εφαρμοστεί έτσι όπως ακριβώς η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει το ζήτημα. Δεν θα υπάρχει καμία απόλυση και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό της εξυπηρέτησης του πολίτη απρόσκοπτα, φυσικά εκτός των άλλων
χιλίων μύριων προβλημάτων που υπάρχουν, τα οποία είναι κυρίως οικονομικής φύσης.